Γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο σφραγίδες. Η μία είναι αυτή, CMS VS3 197, βρέθηκε στο ζάπιο της Λάρισας, σε ένα χωριό λίγο έξω από τη Λάρισα. Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο το Άργους και έχει χρονολογηθεί από το 5.300 μέχρι το 4.500. Είναι αυτή. Και είναι αυτή. Και αυτό. Η άλλη είναι αυτή. Αυτή δεν έχει χρονολογηθεί. CMS VS3 199, Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους πάλι. Και είναι αχρονολόγητη. Με πολύ μεγάλη αμηχανία, υποθέτω, την άφησαν αχρονολόγητη. Και εγώ έσπευσα να την χρονολογήσω, τι να κάνω. Από το 6.500 μέχρι το 5.300, μα μήπως είσαι υπερβολικός, μήπως ενθουσιάζεσαι κλπ. Και παρασύρεσαι από τον ενθουσιασμό σου. Όχι. Έχεις κάποιο στοιχείο συγκριτικό, γιατί οι εκδότες λένε δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία γι' αυτό. Ναι, έχω. Κοιτάξτε τώρα. Αυτή η σφραγίδα την έχουμε εξετάσει. Αυτή βρέθηκε στο Σέσκλο και την έχουν χρονολογήσει από το 5.600 μέχρι το 5.300. Είναι αυτό το σχήμα. Εντάξει. Αυτή εδώ είναι από το 5.300 μέχρι το 4.500. Και αυτή, ερώτημα, πότε είναι? Αυτό είναι πιο άτεχνο ακόμη. Το βλέπετε. Με βάση αυτή τη σύγκριση έκανα την τοποθέτηση εκείνη και όχι μόνο. Αλλά και με κάποια δικά μου γλωσσολογικά στοιχεία, τα οποία βέβαια αφορούν εμένα περισσότερο και δεν κοινολογούνται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, μέχρι να αποκρισταλωθεί η κατάσταση και θα δούμε πότε θα γίνει αυτό. Τέλος πάντων, άλλο είναι το ζήτημα. Ας ξεκινήσουμε από εδώ, από τα εύκολα. Ζούκι στου. Κο. Ζούκι στου. Εδώ έχει ένα πράσινο τετραγωνάκι. Το βλέπετε εδώ. Φαίνεται έτσι. Έχει εδώ ένα πράσινο τετραγωνάκι. Μα γιατί? Ίσως είχε λόγους να είναι και λίγο κρυπτογραφημένο ο γραφέας. Γιατί να είναι κρυπτογραφημένο? Διότι εάν μπορούσε να διαβαστεί εύκολα και τον πιάνανε, θα αντιμετώπιζε βέβαια την ποινή του θανάτου. Καλά, ας το δεχτούμε. Και μετά, ντα. Ζου, κο, έτσι, ζου αυτό. Και μετά πήρε την αξία του, ακόμα είναι στο ζου. Μετά αυτό είναι κο, το βλέπετε, το έχω βάλει έτσι εδώ για να φαίνεται. Μετά είναι το τετραγωνάκι αυτό, το πράσινο, και μετά είναι αυτό, το ντα. Ζου, κο, ζου, ντα. Και τι λέει αυτό? Αυτό λέει τα εξής. Θα μπορούσε να λέει τα εξής. Ή θα αναλογούσε στην ουσία, προφερόταν τότε, ζουκόζου, δα. Ζουκόζου. Αλλά επειδή είπαμε, τα έχουμε πει αυτά για το ζου και το στου, έτσι, η ασθενής εκδοχή είναι στιγόστο δα, δηλαδή τρίτο ενικό προστακτικής κάποιου παθητικού χρόνου, εντάξει, που σημαίνει ας είναι επικατάρατη και άρα άκαρπη η γη, δηλαδή στην ουσία ο κύριος αυτός περιφερόταν στην ύπαιθρο και έκανε μαγεία. Πετούσε από εδώ και από εκεί αυτά τα πύληνα γράμματα, να το πω έτσι, τις πύληνες επιστολές που είχαν πάνω αυτή την κατάρα. Εδώ είναι η ασθενής εκδοχή, όπως είπαμε, δηλαδή στιγός στο δά, ας είναι επικατάρατη και άρα άκαρπη η γη, και η ισχυρή εκδοχή στιγός του δά, έτσι,
δεύτερο υλικό προσεκτικής, ας είσαι επικατάρατη ο γη. Εντάξει, πάει αυτό. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά όταν είναι του, πόσο είπαμε, του 5.000 π.Χ., κάτι σημαίνει αυτό, και με δεδομένο πάντοτε ότι η Σφινοίδης είναι του 3.200 π.Χ. Η πρώτη γραφή στον πλανήτη, η πρώτη εντός εισαγωγικών. Ωραία, πάει αυτό. Εδώ είναι λίγο δύσκολο, γι' αυτό είπαμε ασθενής εκδοχή και ισχυρή εκδοχή. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν, αλλά δεν είναι της παρούσης. Όμως εδώ το κείμενο είναι ευκολότερο. Και είναι ευκολότερο διότι ο γραφέας μας έκανε και τη χάρη και έφτιαξε και ένα παιδάκι εδώ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Φαίνεται, Θέμη? Ένα παιδάκι. Και όπως έχουμε πει, θα παρακαλέσω το Θέμη, το παιδάκι, όλα αυτά εδώ είναι στυλιζασμένα σχέδια παιδιών. Είναι και. Μα δεν άλλαξαν? Όχι, δεν άλλαξαν. Γιατί δεν άλλαξαν? Διότι το αλφαβητικό μας το σύστημα τώρα, η αλφάβητος, είναι 3.000 ετών. Και δεν έχουν αλλάξει τα γράμματα, τα ίδια είναι. Μα δεν άλλαξαν προφορά? Ναι, προφανώς άλλαξαν, αλλά έχουν ακόμα την παραπλήσια προφορά, παραπλήσια στην αρχική. Άρα λοιπόν τι κάνουμε τώρα, κύριε Πολύμερο? Τώρα αρχίζουμε και διαβάζουμε. Είναι αυτό, αλλά έχει γίνει ένα λαθάκι. Εδώ βλέπετε, έχει προεκτείνει σαν να είναι ιό, αλλά δεν είναι ιό. Κοιτάξτε το εδώ, θα παρακαλέσω το Θέμη να εστιάσει. Εδώ, το βλέπετε, είναι έτσι. Είναι ου. Ωραία. Αφού αυτό είναι ου, αυτό είναι λα, και, έτσι, και αυτό είναι λα. Ωραία. Και μετά όλο αυτό, ου, λα, λα. Όλο αυτό, έτσι, είναι ένα τε. Και μετά είναι το παιδάκι που είπαμε είναι και. Και μετά είναι αυτό το πράσινο που είναι σα. Και μετά το κόκκινο που είναι ίο. Και μετά το μπλε που είναι λα. Και μετά το κόκκινο που είναι ρε. Και όλο μαζί αυτό πάλι είναι τε. Το γύρισα έτσι προς τα πάνω για να φαίνεται ότι είναι φυτό. Να το αυτό. Εντάξει. Και τώρα τι είναι αυτά, κύριε Πολύμερε? Τώρα εδώ είναι συγκλονιστικό το κείμενο και συγκινητικό ταυτόχρονα. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό και η τεχνική αυτή της κατασκευής της σφραγίδος παραπέμπει από το 6.500 και προς τα δω ή από το 5.300 και προς τα πίσω. Εντάξει, άντε ας πούμε ότι είναι γύρω στο 6.000, γύρω. Δεν είναι και λίγο. Δεν είναι και λίγο. 3.000 χρόνια σχεδόν πριν από τους Σουμέριους που θεωρούνται οι εφευρέτες της γραφής. Δεν ήταν καθόλου έτσι. Έχουμε αδικήσει εκείνες τις εποχές. Και θα δείτε τώρα, θα δείτε και πώς στο κείμενο αυτό έχει παρισουρίσει, μάλλον έχει δομηθεί το κείμενο επάνω σε λογοτεχνική έκφραση. Δεν ήταν αγριάνθρωποι, δεν ήταν, δεν έτρωγε ένας τον άλλον, το αντίθετο μάλιστα. Μα θα πείτε εδώ έκαναν μαγείες κλπ. Ναι, αυτός ο πώς τον λέμε, αυτή η διαμάχη είναι συχνή και σήμερα ακόμα σε διαφορετικές ομάδες, βέβαια τώρα έχουν αμβληθεί τα πράγματα, αλλά και μέχρι πριν λίγα χρόνια γίνονταν εγκλήματα. Γιατί γη, για ένα μέτρο γη, για ένα μέτρο γης. Έτσι. Και υπήρχαν και δύο συμπαθείς ομάδες οι οποίες αντιμάχονταν μεταξύ τους, δηλαδή οι, πώς να το πω τώρα, οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες, οι καθαροί αγρότες, με την έννοια ότι είχαν μόνο αγροτικές ενασχολήσεις, τώρα βέβαια είναι μεικτές.
για να ασχολήσεις. Έχουν και χωράφια και ζώα και λοιπά, και οι διαμάχες αυτές για τη γη έχουν κάπως μειωθεί, όχι έχουν μειωθεί, σχεδόν έχουν εξαλειφθεί. Λοιπόν, και άρα εδώ που λέει και ο μύθος, η ιστορία του Κάιν και του Άβελ. Αυτό λέει, ο ένας ήταν κτηνοτρόφος και ο άλλος ήταν γεωργός. Και είδατε τι έγινε. Λοιπόν, πίσω από όλα αυτά κρύβονται αλήθειες. Τι κάνουμε τώρα, κύριε Πολύμερα, καλά μας τα είπες αυτά, καλά μας τα διάβασε εδώ. Λοιπόν, ου-λα, ήλα. Τι είναι η ήλα? Είναι κύριο όνομα γυναίκας και σημαίνει δασόδης. Λέμε ηλοτόμος. Ηλοτόμος. Υπάρχει και ένας ήρωας αρχαίος, ο Ήλας. Η ήλα λοιπόν, τι έκανε αυτή? Τέκε ανάυξητος αόριστος. Απολιθώματα, του γλωσσολογικά απολιθώματα, του ανάυξητου αορίστου έχουν παρεσπρίσει και στα κείμενα του Ομήρου. Βέβαια εκεί είναι και η ανάγκη επιτακτική, γιατί πρέπει να τηρηθεί και κάποιο μέτρο, αλλά παρόλα αυτά χρησιμοποίησε κάτι που προϋπήρχε. Εντάξει, γέννησε, η ύλα γέννησε, γέννησε. Τι γέννησε? Λαν. Τι είναι ο Λας? Ο Λας είναι η πέτρα. Λατομείον. Λαν, τέμνο. Έτσι. Κάνω τομές στην πέτρα. Λατομείον. Κόβω την πέτρα. Λοιπόν, η ύλα γέννησε Λαν. Τι Λαν? Σάιον. Σαό το ρήμα στα αρχαία ελληνικά, που σημαίνει σώζω. Δηλαδή η ύλα γέννησε λίθον σωτηρίας. Λέει κάπου στους ψαλμούς του, ψαλμί σημαίνει τραγούδια, του Δαβίδ, είσαι ο βράχος μου και ο λίθος της σωτηρίας μου και λοιπά και λοιπά. Είναι πολύ συνηθισμένο λογοτεχνικό, πώς να το πω, τεχνούργημα αυτό, ο λίθος της σωτηρίας ή ο βράχος της σωτηρίας. Έτσι. Η ύλα λοιπόν γέννησε τον βράχον της σωτηρίας και τελεία εδώ, λαλέτε, λαλέω, μιλάω, φλιαρώ. Με λίγα λόγια, πείτε το παντού. Στα χωριά, από εδώ και από εκεί, ότι η βασίλισσα, να το πω έτσι, η βασίλισσα γέννησε επιτέλους αγόρι, ο οποίος θα ηγηθεί στους αγώνες της φυλής, διότι υπήρχαν διαμάχες κλπ, και θα εξαλείψει τους κινδύνους οι οποίοι απειλούσαν την πατριά αυτή. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, δεν έχω τώρα τίποτα άλλο να πω. Θέλω να πω και τα τετριμένα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, το Θέμη, τον Κωνσταντίνο και τον Άγγελο, τον Άγγελο, τον Κωνσταντίνο και το Θέμη. Ας μην τα πάρουμε τώρα, έτσι. Και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλες τις προσπάθειες που καταβάλουν, και μέχρι την άλλη φορά που θα σας ευχηθώ ξανά, πρέπει όμως να προαναγγείλω κάτι σχετικά με το κο αυτό. Θα κάνουμε ένα βίντεο, μία συζήτηση, 10-15 λεπτά, για αυτό το κο. Γιατί έχω πολύ σημαντικά πράγματα να πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και μέχρι την άλλη φορά, ευχαριστώ και τα παιδιά, και μέχρι την άλλη φορά που θα τα ξαναπούμε και θα σας ευχηθώ ξανά να είστε καλά. Γεια σας.